Το δικό μου το σχόλιο θα είναι ότι δυστυχώς τα 540 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο προβλέπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών των ευρωπαϊκών χωρών. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια φορά ακόμη στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το 2% του ΑΕΠ σε κάθε κράτος προτείνει. Πραγματικά δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Ειδικά στη χώρα μας, μακάρι να διαψευστώ πραγματικά, αλλά θεωρώ ότι η ανεργία θα φτάσει στα ύψη, ότι πολλές επιχειρήσεις θα επιλέξουν να μην ανοίξουν και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη σε επαφές που έχω το βλέπω αυτό να γίνεται και στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Ήταν ξεκάθαρη η θέση και του επιμελητηρίου αλλά και του εμπορικού συλλόγου για τα μέτρα της κυβέρνησης, για το αν επαρκούν ή όχι. Ο μόνος που ικανοποιείται από όλη αυτή την κατάσταση είναι ο ΣΕΒ, ο οποίος δυστυχώς η λογική του φαίνεται να έχει επικρατήσει στην κυβέρνηση, ότι να αφήσουμε την ύφεση να βαθύνει, να κλείσουν όσοι είναι να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και πριν την υγειονομική κρίση δεν είχαν τη δυνατότητα δανεισμού από τράπεζες. Είχαν τα 2/3 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίαζαν ζημίες. Επομένως, πολλές από αυτές δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να αντέξουν το πλήγμα αυτό της υγειονομικής κρίσης και δεδομένου ότι δεν έχουν πάρει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι ελάχιστα και βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πώς θα τα πάρουν, ποιοι θα τα πάρουν, με ποια κριτήρια θα τα πάρουν. Υπάρχει μια τρομερή αβεβαιότητα. Δυστυχώς προβλέπω ότι το πλήγμα στην οικονομία θα είναι πολύ πολύ βαρύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση. Φαίνεται ότι την ξεπερνάμε, ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, όπως και σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Υπάρχει βέβαια ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρεται σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ότι τα ποσοστά θανάτων επί των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι υψηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Είμαστε σε μια. Εντάξει, προφανώς το λέτε σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη, γιατί στη Δυτική Ευρώπη είμαστε πολύ καλύτερα, πιστεύω. Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε συνέχεια για την Ισπανία και την Ιταλία και τη Γερμανία. Στη Γερμανία βέβαια είναι χαμηλότερα τα ποσοστά θανάτων από ό,τι σε εμάς σε σχέση με τα κρούσματα. Θα μου πείτε και γίνονται τεστ βέβαια, πολλά τεστ. Εκεί είναι. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τη χώρα μας με τις χώρες της Ευρώπης που πήραν ταυτόχρονα τα μέτρα και τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες είναι κοντά μας. Σωστό. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τη χώρα μας με τις βαλκανικές χώρες. Στις βαλκανικές χώρες λοιπόν βλέπετε ότι τα ποσοστά των κρουσμάτων είναι τα ίδια και μικρότερα από εμάς. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα ποσοστά των θανάτων. Εμείς δεν πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία και την Ιταλία και την Αμερική. Εμείς πρέπει η πολιτική μας να πηγαίνει ανάλογα με την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, πότε θα σταματήσουμε ή πότε θα αρχίσουμε να αναστέλουμε τα μέτρα. Δεν πρέπει να βλέπουμε την Ισπανία και την Ιταλία. Πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν χώρες γειτονικές μας, χώρες των Βαλκανίων. Στην Τουρκία το είδατε τι έγινε. Και διαβεβαιώ ότι αν δείτε τα ποσοστά στις βαλκανικές χώρες, είναι ίδια με τα δικά μας. Ναι. Και καλύτερα από τα δικά μας. Επομένως, να δούμε την επόμενη μέρα. Οι πολίτες της Ελλάδας έχουν ανταπεξέλθει πλήρως στην ατομική τους ευθύνη, έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και τους συγχαίρω για ακόμα μια φορά. Έχουμε κλειστεί πραγματικά στα σπίτια, γιατί αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο και την ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς. Και τώρα όμως πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί την επόμενη μέρα θα βγουν έξω, την επόμενη μέρα θα πάνε στις δουλειές τους, την επόμενη μέρα θα ανοίξουν, θα θέλουν μάλλον να ανοίξουν οι επιχειρηματίες τις επιχειρήσεις τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα γραφεία τους και τα καταστήματά τους. Και πρέπει η κυβέρνηση να δώσει σε αυτό έμφαση. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους όρθιους.